Ήδη έχω ξεκινήσει την πρώτη βλακιά. Εδώ μέσα σε γάμα θα πέσει η καινούργια βάση όπως είναι αυτή εδώ. Τώρα δεν φαίνεται κάτω, αλλά όμως είναι επάνω. Θα πέσει εδώ μέσα και θα κολληθεί. Και αυτό εδώ, η μεγάλη πλάκα αυτή, αυτή εδώ η τεράστια πλάκα, θα πάει και θα βιδωθεί πάνω στη καινούργια νέα πλάκα αυτή που είναι στο πάτωμα, στο πίσω μέρος εδώ. Και έτσι θα είναι βιδωτή σε σχέση με την κάθε πλάκα αυτή και αν υπάρξει λόγος για να αγωνιαστεί απόλυτα, θα μπορούμε να βάλουμε μια προσθήκη από κάτω να πάει προς πίσω 10 του χιλιοστού, 1 χιλιοστό, μισό χιλιοστό, για να ευθυγραμμιστεί και για να γίνει κάθετη με την πλάκα κάτω που θα είναι βιδωμένη και που θα είναι βιδωμένη το σταυρωτό τραπέζι. Οπότε να είναι σε ορθή γωνία και στο μηδέν. Καλά πήγαμε σαν εκκίνηση. Τράβηξε ωραία την αυλακιά από την πρώτη. Είναι 6 χιλιοστά βάθος επί 8 πλάτος. Is 6 mm down and this is 8 mm. Και αυτό θα συνεχιστεί εδώ και θα γίνει γωνία εδώ και από εδώ πάλι γωνία. Θα γίνει ένα πι. Αυτό. Θα προχωρήσουμε στη συνέχεια σιγά σιγά. Hi YouTubers. Στη συνέχεια του έργου μου θέλω να σας δείξω που έχω φτάσει. Αυτή είναι μια μεγάλη πλάκα, 10 mm, επί 570 mm. Και με πλάτος 460 mm. Θα είναι η βάση της νέας μου. This is the base of my new update milling machine. Η παλιά βάση που έχω είναι ταλαιπωρημένη, έχει scratch και αποφάσισα, παίρνοντας και το καινούριο το slide table, το support, να φτιάξω και μια όλο το σκελετό εκτός από το spindle καινούριο. Οι νέες σχεδίες που έχω αποφασίσει και έχω σκεφτεί είναι αυτή, θα είναι η πλάκα που βλέπετε, η μεγάλη λαμαρίνα. Αυτή θα είναι η βάση που θα στηρίξει όρθια κάθετα εδώ τον κορμό που θα μπει το spindle και το μοτέρ. Εδώ θα γίνει ένα χάραγμα, ήδη έχω ξεκινήσει που σας έδειξα και προηγουμένως, σε γωνία και εδώ. Αυτό εδώ, το οποίο θα είναι 220 mm επί 66 κάπου εκεί. Μισό λεπτό. Θα είναι 220 στην ουσία. 220 mm. Και θα είναι και 60 mm εδώ σε γωνία, εδώ και εδώ, θα κάνω και εδώ και μέχρι εδώ. Εδώ μέσα θα έρθει η πλάτη που έχω και θα μπει μέσα, γιατί θα είναι μια λαμαρίνα έτσι σε πι. Θα μπει εδώ μέσα, θα πατήσει, ευελπιστώ να πέσει καλά και μετά θα ακολουθεί με αργόν γύρω γύρω και θα είναι συμπαγής και ένα σώμα. Με τις βίδες θα έχω τη δυνατότητα να μπορώ να παίξω μπρος πίσω, δεξιά αριστερά, για ίσως και χιλιοστά, ίσως και δέκατα, ίσως και εκατοστά του χιλιοστού, για να φέρω ακριβώς την πλάτη στο μηδέν. Αυτό είναι το έργο. Στη συνέχεια θα πάω αυτή την πλάκα τώρα στο milling machine που έχω για να κάνω το αυλάκι αυτό.
Συνεχίζουμε την κοπή, το αυλάκι, όταν είναι να τελειώσει το μεγάλο. Τελειώνει αυτό το πέρασμα και άλλο λίγο από εκεί. Μεγάλο αυλάκι. 220 μιλιμέτρα. Επί 6 χιλιοστά, επί 6 μιλιμέτρα βάθος. Στο κάτω μέρος, το οποίο είναι καινούργια βάση και προχωράμε σιγά σιγά. Πάει λίγο,